ψηθείτε ελπής. Τι πιο αληθινός της μέρας μας. Πόσο εύρωτα το αποτύπωσε με την πένα του ο Αντώνης Σαμαράκης και πόσο επίκαιρο είναι σήμερα, περισσότερο από ποτέ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Ελένη Σαμαράκη που από την πρώτη στιγμή εμπιστεύτηκε τις εκδόσεις μας και πραγματοποιήσαμε μαζί ένα όνειρο να εκδώσουμε την εργογραφία του Αντώνη Σαμαράκη σε μια καλέσθητη έκδοση και να καταλάβει τη θέση που της αξίζει στα βιβλιοπωλεία αλλά και στις βιβλιοθήκες όλων μας. Εγώ θα πω απλώς ότι ο Αντώνης ήταν ο διαρκής έφηβος, συνδύαζε τον ανατρεπτικό λόγο και την ανατρεπτική σκέψη με τη γλυκύτητα και την πραότητα και ήξερε να μιλάει για συγκλονιστικές αλλαγές που δεν αφορούσαν μόνο το γίνεσθε γύρω μας, αλλά αφορούσαν κυρίως το συνέστημα και την ψυχή μας. 10 χρόνια από την εκδημία του Αντώνη Σαμαράκη είναι λίγα, αλλά είναι και πολλά. Αυτή τη στιγμή τον έχω δίπλα μου να με παρακολουθεί και να με ρωτά «Βασίλη, τι γράφεις?» «Γράφω για σένα, Αντώνη», το απαντώ. «Και γιατί αφού είμαι δίπλα σου, αντί να μου μιλήσεις, μου γράφεις?» «Γιατί έτσι επικοινωνούμε εμείς οι συγγραφείς, γι' αυτό». Το ποιος ήταν ο Αντώνης Σαμαράκης, του ζητείτε ελπής και του αρνούμε, το φωτογραφίζουν καλύτερα τα βιβλία του, ο λόγος που επικεντρώνεται στον άνθρωπο, αυτό είναι και το θέμα του πάντα, η βαθιά του ανάγκη να επικοινωνήσει με την ανθρωπιά και να την υπερασπιστεί με όλες του τις δυνάμεις. Έτσι, ό,τι έφτιαξε ένα ανθρωποκεντρικό και άκρως υποστηρητικό στα δεινά της ανθρώπινης μοίρας έργο είναι γνωστό. Δεν δημιούργησε χαρακτήρες αμφίσιμου ήθους. Αντίθετα, περιπλανήθηκε ευφυώς, ευγενικά, στη μοναξιά και στο μυστήριο της ζωής χωρίς αιμονές στη λεπτομέρεια και σε αποτυπώματα που γοητεύουν άλλους, ας πούμε εμένα, διαφορετικού ύφους συγγραφής. Πάσχισε η κομψότητα της γραφής να υπηρετήσει στόχους ευδιάκριτους και στέρεους. Εκείνο τον καιρό γνώρισα και την Ελενίτσα, η οποία ήταν ένα έτσι κατάξανθο πλάσμα, σαστάχη. Και καταλαβαίνεις, Ελένη, τι συνέβαινε. Πήρα λοιπόν το «Ζητείτε ελπής», το διάβασα σε πολύ λίγες ώρες και μου έκανε κατάπληξη. Δεν είχε καμιά σχέση με αυτό που λέμε λογοτεχνία, που λέγαμε λογοτεχνία. Ήταν ένας λόγος σκληρός, άμεσος, κάθετος, έντονος, που πραγματικά με προβλημάτισε και με έκανε να σκεφτώ τι συμβαίνει με αυτόν τον τύπο. Εκείνο που έχω κρατήσει είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε πράξη αυτό που λέμε ή ότι προσπαθεί να πετύχει η τέχνη, να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Το έκανε πράξη. Ένα από τα μεγάλα πράγματα του Σαμαράκη είναι ότι ο άνθρωπος και ο συγγραφέας συνέπιπταν. Ο Σαμαράκης ήταν ένας πολύ καλός συγγραφέας και ταυτοχρόνως ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ήδη αναφέρθηκαν πολλά στοιχεία της καλοσύνης του, μιας καλοσύνης η οποία συνδυαζόταν και από μια μεγάλη γενναιοδορία. Νομίζω ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι ακριβώς αυτό που ήταν ο Αντώνης ο Σαμαράκης. Είτε κάποιοι τον ξέρανε πάρα πολλά χρόνια και μέσα σε διάρκεια ζωής μεγάλη και καθημερινότητας, είτε τον ξέρανε λιγότερο, έβγαζε αυτή την απλότητα, αυτό που όλοι είπαν με το δικό τους τρόπο, την ανθρωπιά, και εγώ θα το πω και λίγο διαφορετικά. Δεν ήταν αυτό που λέμε τάχα μου, δεν ήταν κουλτουριάρης ο άνθρωπος. Δεν είχε αυτό το σνομπισμό, τον περίεργο ελιτισμό που πολύ συχνά τον βλέπουμε σε ανθρώπους που νομίζουν ότι κατέχουν την τέχνη της ζωής καλύτερα από τους υπόλοιπους. Αυτή λοιπόν την απλότητα την έβγαζε σε όλους. Γι' αυτό είχε και αυτή τη φοβερή σχέση με τα παιδιά.
Το έργο του είναι ένα συνεχές βίωμα. Η δυστυχία των πτωχών, των πεινασμένων, των κατατρεχμένων που κινδυνεύουν η ζωή, που κινδυνεύει η ζωή τους, των εμφυλίων πολέμων. Άλλωστε αναφέρεται η εμπειρία αυτή του εμφυλίου πολέμου ή μάλλον του κινήματος του 44 υπάρχει στο βιβλίο. Δεν υπήρχε δε πόλη που να μην τον έχει τιμήσει, να μην του έχει δώσει το κλειδί της πόλης. Θυμάμαι τον Γιάννη τον Ξανθούλη που τον πείρασε λέγοντας: «Ξέρετε γιατί γέρνει ο Αντώνης όταν περπατάει? Τον βαρεύουν τα κλειδιά των πόλεων». Ζητείτε γραφομηχανή. Ζητείτε ραδιογραμμόφωνο. Ζητείτε τζιπ εν καλή καταστάση. Ζητείτε τάπης γνήσιος περσικός. Έβγαλε την ατζέντα του. Έκοψε ένα φύλλο και έγραψε με το μολύβι του. Ζητείτε ελπίς. Ύστερα πρόσθεσε το όνομά του και τη διεύθυνσή του. Φώναξε τον Κασόν. Ήθελε να πληρώσει. Να πάει κατευθείαν στην εφημερίδα. Να δώσει την αγγελία του. Να παρακαλέσει. Να επιμείνει. Να μπει οπωσδήποτε στο αυριανό φύλλο. Ο αδυνατούλης που καθόταν πλάι στη χοντρή γυναίκα, αυτός ο αδύνατος με το μαύρο κουστούμι και τα μαύρα γυαλιά, απλώντας το χέρι του, έκανε πως έψαχνε στη χαρτοσακούλα, πως διάλεγε, αλλά εκείνος χάιδευε με τρόπο το στήθος της χοντρής κυρίας. Διάλεγε, διάλεγε, διαλέξτε, διαλέξε, ξαναέλεγε η χοντρή κυρία, λιγωμένη. Και ο χοντρούς ο αδυνατούλης εδιάλεγε, εδιάλεγε, εδιάλεγε. Τρώγεται φρούτα, χαρίζουν ομορφιά και υγεία. Κάποιος σηκώνει τα μάτια του από το βιβλίο που διάβαζε και που κατευθύνεστε, μου λέει, δεν ήξερα, δεν ήξερα τι να πω. Το εισιτήριο το σας, μου λέει ο ελεγκτής, δεν είχα εισιτήριο, δεν πρόφτασα να βγάλω. Θα βγάλετε τώρα, λέει, επί τόπου.